Την επομένη των εκλογών θα υψώσουμε στο Δημαρχείο το σύμβολο της Βεργίνας, δήλωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, αποκλείοντας συνεργασίες με συνυποψηφίους του που έχουν ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Προεκλογικά δεν βλέπω κανένας να είναι διατεθειμένος. Έχω μιλήσει με 3-4. Μετεκλογικά, μιας και πιστεύω ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, θα συνεργαστώ με αυτούς που δεν τους έχω χαρακτηρίσει εθνικούς προδότες, δηλαδή με αυτούς που μιλούν για διπλή ονομασία. Προσδιορίζοντας τις προτεραιότητές του για τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ψωμιάδης επεσήμανε την ανάγκη να θεμελιωθεί στενή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των φορέων της πόλης και παρουσίασε το σχέδιο της παράταξής του για την επέκταση της παλιάς παραλίας. Θα ενώσουμε τη νέα παραλία με την παλιά παραλία. Θα μπούμε μέσα στη θάλασσα. Θα αγκαλιάσουμε τη θάλασσα. Παράδειγμα, να περπατάς στην παραλία και να βλέπεις όσο ισού. Θα επεκτείνουμε. Θα πούμε ότι έγινε στην νέα παραλία, θα γίνει και εδώ. Και φυσικά με δραστηριότητες και με ένα υπόγειο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τολμήσουμε. Το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Δύναμη Πολιτών απαρτίζουν περίπου 140 στελέχη.